Very important moment for Paris 2024. The flame will get into this boat. It is the oldest boat in France. It's from 1896, like the Olympics. Exactly. And it's a fantastic symbol. Μια ιδιαίτερη στιγμή όταν καταρχάς για πρώτη φορά μεταφέρεται ολυμπιακή φλόγα δια θαλάσσης. Άρα ο πειράζει και τη μετική του. Μεταφέρεται και παραδίδεται σε ένα λιμάνι το μέτρο της Γαλλίας στη Μασσαλία με το οποίο ο πειράζει είναι αδερφοποιημένη πόλη εδώ και πολλά χρόνια. Now we have the responsibility to carry the flame on the Belém through the Mediterranean Sea. It's going to be a great journey for all these youngsters, for all the people, you know, on board. We are very proud, very excited. Η λαμπαδιδρομία θα διαρκέσει 68 ημέρες και θα ολοκληρωθεί στο Παρίσι με το άναμα κατά την τελετή έναρξης στις 26 Ιουλίου. Περίπου 10.000 λαμπαδιδρόμοι θα κάνουν στάσεις σε εμβληματικές τοποθεσίες. We are really happy to the connection between the Greece and the France and the arriving in Marseille is really symbolic by the way of the sea. So that's something really impressing and we are proud of to start from here. Το ζουν πολύ σοβαρά. Δηλαδή δεν μπορείς τη φλόγα να... Να την πάρεις, να κάνεις μια selfie. Είναι πολύ προστατευμένη όλη η ιστορία. Λίγο πριν τον απόπλου, η κάμερα του ΕΡΤ News μπήκε στο περίφημο εστιοφόρο. There's going to be around 60 people. We are selected for this trip and this adventure to carry the flame. All of us are very proud and very happy. Με τα τρία κατάρτια του να απέχουν 34 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, στο πλοίο μήκους 58 μέτρων και πλάτους 9, θα μεταφέρει τη φλόγα στο διαμορφωμένο χώρο δίπλα από τη μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων. Are you planning to do something special with the flame? Yeah, my dream will be to have the flame up there. Wow, at the top of the flame? Yeah, I would like that. Yeah. Πυρετώδεις οι ετοιμασίες για την υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας και στη Μασσαλία. On est fiers de on est fiers que ça se passe ici quand même. Il se passe beaucoup de choses à Marseille en fait. C'est beaucoup d'émotion de voir un spectacle comme ça avec l'arrivée de la flamme sur Marseille. Μετά από ένα συναρπαστικό ταξίδι 11 ημερών σε όλη την Ελλάδα, η Ολυμπιακή Φλόγα έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να συνεχίσει το πρωί της Κυριακής το ταξίδι της στη Μασσαλία.